δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
χέρι. Παναγιώτησα λιγέρι, κάτεβα κάτω στην αυλή. Δεν κατεβαίνω στην αυλή, γιατί με έχει η μάνα μου ακριβή. Φτιάξαν γυαλινό κλουβί. Και μέσα με κι αμάνα αμάν, και μέσα με κλειδώσανε. Σε σένα δε με δώσανε. Με δώσα αυτή τη γειτονιά, καημένη μάνα. Αυτή τη γειτονιά δεν πρέπει να φεγγάρει, δεν πρέπει να φεγγάρει. Γιατί έχω την αγάπη μου καημένη μάνα. Την αγάπη μου κι αυτή είναι το φεγγάρι, κι αυτή είναι το φεγγάρι. Και με τον ήλιο μάλλονε καημένη μάνα. Ψησίε μου καημένη μάνα. Εσύ σαν λαμψησίλια μου μαραίνεις στα χορτάρια, μαραίνεις στα χορτάρια. Σαν λάμψω μια στιγμή καημένη μάνα. Μαγκώ σαν λάμψω μια στιγμή, μαραίνω παλικάρια, μαραίνω.
παλικάρια. Ένα καλαματιανό και ένα συρτό στη σειρά. Έναρξη για ένα δίσκο που τον αποτελούν 6 ενότητες, 6 σουίτες δημοτικών χωρών, όπως αναφέρονται στα σημειώματα. Αυτό που συνηθίσαμε να λέμε νεοελληνικά ποτπουρί από 6 περιοχές της Ελλάδας. Καλησπέρα. Σε απευθείας μετάδοση σήμερα ξανά. Είναι στον ήχο απόψε ο Κώστας Μουρελάς. Και στην σειρά των εκπομπών που ακούμε ολόκληρους δίσκους, είπαμε να ακούσουμε σήμερα ένα νεότερο δημοτικό δίσκο. Είναι ένας δίσκος του 2009 που λέγεται «Καθοδόν ταξίδι σε ήχους γνώριμους». Είναι παραγωγή του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων και του Χρήστου Τσιούνη, με κείμενα της δικής μας Φευρωνίας Ρεβίνθη. Τραγουδάει ο Παναγιώτης Λάλεζας. Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και το όλο εγχείρημα. Λαούτο μαζί του ο Κώστας Φιλιππίδης, βιολί ο Γιώργος Μαρινάκης και κρουστά ο Κώστας Μερετάκης. Είναι ένας μουσικός περίοδος, όπως είπαμε, σε 6 βασικές τοπικές μουσικές της Ελλάδας, γιατί κάθε περιοχή μια ενότητα τραγουδιών και οργανικών. Πελοπόννησος, Ρούμελη, Ήπειρος, Μακεδονία, Μικρασία και Θράκη. 2-3 κομμάτια από κάθε περιοχή σε ενότητα, με τη συμμετοχή κάποιων ακόμα μουσικών. Στην ενότητα του Μοριά, ας πούμε, που ακούσαμε, ακουγόταν και του Σαντούρη της Στέλλας Βαλάση. Θα ακολουθήσει η ενότητα της Στερεάς Ελλάδας, της Ρούμελης, με Τσάμικα, ένα τραγούδι και ένα οργανικό, με ένα πολυταγουδισμένο κομμάτι από την περιοχή του Ξηρόμερου, αλλά και έναν επίσης πολυτραγουδισμένο αρβανίτικο τραγούδι.
Στον ήχο Κώστας Μουρελάς. Ένας δίσκος που ακούμε σήμερα στην εκπομπή λέγεται «Καθοδόν», Νίκος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Λάλεζας, μια ηχογράφηση του 2009 αυτή. Και έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον Νίκο Φιλιππίδη. Δεν συνηθίζω να υποδέχομαι με πολλά καλλιλογικά στοιχεία τους καλεσμένους, όχι γιατί δεν το αξίζουν, αλλά γιατί νομίζω ότι αποδεικνύονται πολύ πιο εύκολα όλα αυτά από το άκουσμα και μόνο των δίσκων. Ας πούμε τα λόγια, με τον τρόπο που ο καθένας εκφράζεται, μπορεί εν τέλει να πει και λιγότερα πως αξίζουν κάποιοι μουσικοί ή κάποιοι τραγουδιστές. Νίκο Φιλιππίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές. Σε βρίσκουμε σε διακοπές, νομίζω, ε. Ναι, είμαι στη Λίμνο, στο χωριό της γυναίκας μου, της τεράς μου μαρούμι. Περνάς καλά? Είμαστε πολύ καλά, ωραίος καιρός είναι, όμορφα, όμορφα. Οι διακοπές πάντα είναι καλές, Γιώργο μου, πάντα. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η δισκογραφική καταγραφή, πώς μπήκατε έτσι καθοδόν για ένα ταξίδι σε αυτές τις 6 βασικές μουσικές περιοχές της Ελλάδας με αυτά τα πολύ γνωστά και χαρακτηριστικά τραγούδια? Ναι, ο Χρήστος ο Τσούνης, ένας πολύ καλός φίλος και ένας ερευνητής της βυζαντινής και της ελληνικής μουσικής, κάποια στιγμή λέει να κάνουμε ένα δίσκο, λέει, με τον Παναγιώτη τον Λάλεζα και να παίξετε ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι γουστάρετε. Ήταν η καλύτερη ιδέα αυτή, γιατί ο Παναγιώτης είναι μία μορφή, μία παρουσία στον ελληνικό χώρο που για τους αιώνες θα αφήσει ανεξίτηλα αποτυπώματα, Γιώργο μου. Και ήταν
πολύ καλή συγκυρία και πολύ καλή ιδέα. Και πιάσαμε λοιπόν όλοι μας την αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον και για τους μουσικούς που μας πλαισιώσανε και κάναμε αυτό το δίσκο με την ιδέα την κεντρική ότι αν κάποιος ταξιδεύει στο αυτοκίνητο να βάζει το CD και να ακούει μέχρι που να φτάσει σε οπουδήποτε θέλει. Έτσι, να μην έχει ούτε πατρίδα, ας πούμε, να μην είναι ρουμελιώτικα ή έτσι, να είναι ένα πράγμα, ας πούμε, πιο οικουμενικό. Μάλιστα. Και κάναμε τον Παναγία και αυτό το CD με όλη μας τη χαρά και την εκτίμηση, αλληλοεκτίμηση που έχουμε με αυτό το παιδί. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, για ένα δίσκο. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι και από όσες συζητήσεις έχουμε κάνει στο παρελθόν ότι ο ίδιος προτιμάς την απευθείας απόδοση των κομματιών, το ζωντανό που λέμε, παρά την δισκογραφία. Το έχεις αποδείξει και λίγο και με την συμμετοχή σου στην δισκογραφία. Είναι έτσι? Ναι. Η δισκογραφία, ξέρεις, αν δεν υπήρχε θα ήταν καλύτερα η ζωντανή, αλλά εφόσον υπάρχει, Γιώργο, δεν γίνεται να κλείσει τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Αλλά όσο μπορώ, δεν θέλω να γίνω, ας πούμε, μαϊντανός και να γράφω συνέχεια, αλλά μερικές φορές με αγαπημένους συναδέρφους και με καλούς μουσικούς είναι ευλογία να γράφεις, γιατί είπαμε, υπάρχει στη ζωή μας. Είναι σαν να υπάρχει στο Ιντερνετ και εγώ δεν θέλω να μπω στο Ιντερνετ. Δεν γίνεται, αφού υπάρχει στη ζωή σου ή υπάρχει στο αεροπλάνο και εγώ δεν παίρνω στο αεροπλάνο. Ή υπάρχει στο τρένο και εγώ θέλω να πηγαίνω με τα πόδια. Δεν γίνεται. Η ζωή πάντα έχει τους δικούς της κανόνες. Αλλά προσέχω, ας πούμε, ό,τι γίνεται να γίνεται με σεβασμό, με αγάπη και με. Ξέρω, πώς να το πούμε. Με κάποιο σεβασμό. Κάθε φορά που παίζεις ένα κομμάτι, είτε για δισκογραφία είτε ζωντανά, για σένα μπορεί να είναι άλλο, δηλαδή να έχει άλλη διάθεση, άλλα τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά, ή καμιά φορά παρασύρεται ένας μουσικός που παίζει συνέχεια γνωστά και καθιερωμένα τραγούδια πολλές φορές στη μανιέρα και του χορού ακόμα? Ξέρεις, κανονικά πρέπει να έχουμε από θέματα μπόλικα μέσα στο μυαλό μας και αγάπη γι' αυτό. Αν αγαπάς ένα πράγμα δεν το προδίδεις, αλλά δεν φτάνει μόνο αγάπη, πρέπει να έχεις και πολλά από θέματα, δηλαδή να έχεις συγκινηθεί με αυτό, να έχεις κλάψει, να έχεις ενθουσιαστεί, να το αγαπήσεις πραγματικά, δηλαδή σε βαθμό ερωτισμού. Από εκεί και πέρα, άμα τα έχεις αυτά, δεν κάνει ζημία στον ακροατή, γιατί και η μουσική θα πρέπει να είναι θεραπευτική, νομίζω, όχι να είναι, ας πούμε, καταστρεπτική. Έτσι είναι. Αν αυτό το κάνεις με αγάπη, δεν θα βγει κάτι κακό. Έχουμε ήδη ακούσει τις ενότητες που αφορούν το Μοριά και τη Ρούμελη. Με ποια από τις ενότητες θα ήθελες να συνεχίσουμε παρακάτω για σένα? Ποια από τις ενότητες θα διάλεγες στις άλλες τέσσερις, δηλαδή Θράκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία και Ήπειρο? Εμένα μου αρέσει η Ήπειρος, Γιώργο, γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί. Οπότε η Ήπειρος έχει ιδιαίτερη θέση και ιδιαίτερη συγκίνηση στο κορμί μου και στο μυαλό μου και στο συναίσθημά μου. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Όχι, για όνομα Θεού. Μ' αρέσουν και τα ξένα, δηλαδή και τα τουρκικά και τα ιντά και τα τσιγκάνικα, τα ρουμάνικα και τα αιγυπτιακά. Δηλαδή δεν έχω, ας πούμε, κάτι που να με φρενάρει σε κάποια μουσική, ενδιασμούς για κάτι. Ό,τι είναι καλό και μου κάνει καλύτερο τον ψυχικό μου κόσμο, το μυαλό μου και την ζωή μου, γιατί να με το προτιμήσει ιδιαίτερες, αλλά σίγουρα η Κόνιτσα και η Ήπειρος είναι κάπως με αγγίζει περισσότερο, πώς το κάνουμε δηλαδή. Μακάρι σύντομα να πούμε περισσότερα για από κοντά, Νίκο Φιλιππίδη. Να συνεχίσεις καλά τις διακοπές σου εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Γιώργο μου, εγώ ευχαριστώ που φιλοξενείς και το CD αυτό, γιατί δεν πολλοί προβάλλουν την δουλειά την δημοτική, και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που είσαι αξιέπαινος που με αυτά τα πράγματα τα αγαπάς και τα φιλοξενείς και τα προωθείς. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Δεν το λέω αυτό επειδή με συμφέρει εμένα, αλλά νομίζω είναι καλό και για την κοινωνία να ακούει τα δικά μας τα κομμάτια. Είναι όμορφα κομμάτια. Δεν είναι από τα κομμάτια, ας πούμε, που σε ταράζουν ή σε αποδιοργανώνουν. Είναι τα κομμάτια που σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
παίζουν πουλά τα βιολιά και τα λαούτα. Για τεσένα, για τεσένα, πάνω κι έρχω μες στα ξένα. Thank you.
αρχίσει να κόβονται τα κομμάτια και μάλιστα στα σόλο, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Νίκος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Λάλαζας, η ενότητα της Υπήρου από το δίσκο Καθοδόν, ένα ταξίδι σε ήχους γνώριμους του δημοτικού τραγουδιού. Έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον τραγουδιστή του δίσκου, Παναγιώτη Λάλαζα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, τι ωραίο δώρο ήταν αυτό απόψε, σε ευχαριστώ πολύ. Και για μένα είναι δώρο κάθε φορά που μιλάμε, ξέρεις, νιώθω ότι κάνω ένα σεμινάριο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει από κοντά το δημοτικό Πατάρι. Είσαι 48 χρόνων και μετράς 40 χρόνια ενασχόλησης με το δημοτικό Πατάρι. Είναι πάρα πολλά. Θα ήταν πολλά, αλλά αφού έχουμε το Φιλιππίδη εδώ δεν μιλάω καθόλου. Έχω πράγματι από 9 ετών τον πρώτο δίσκο και σε εκπομπές της ΕΡΤ από 9 χρονών παιδάκι. Και πιστεύουν όλοι ότι θα είμαι 65 χρονών. Λοιπόν, ένα ωραίο ταξίδι, ένα ωραίο ταξίδι με ωραίους ανθρώπους. Ωραίους ανθρώπους όπως ο Νίκος, ο αδερφός του, ο Κώστας, η οικογένειά τους, η Φευρωνία. Αυτά που πήρα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους είναι πανεπιστήμιο, όχι μόνο στη μουσική. Είναι σοφός ο Νίκος. Το βλέπεις πόσο όμορφα μεγαλώνει, πόσο ωραία μεγαλώνει, γιατί δεν έχει τοξίνες επάνω να τον τρώνε. Λατρεύει, αγαπάει όλο τον κόσμο. Μου θυμίζει τον Κολοκοτρώνη που στα Δερβενάκια πήρε ένα σουγιαδάκι να κόψει το ψωμάκι του, ενώ όλοι οι άλλοι πέσανε στα λάφυρα πάνω, στα σίμια, στα χρυσά, έτσι πέφτουν επάνω, να κάνουν αυτοσχεδιασμούς, έπαρση. Ο πιο απλός είναι, γιατί είναι αληθινός, όπως βγαίνει ο ήλιος και φωτίζει, είναι ο ήλιος. Δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι, δεν χρειάζεται τι κάνει και πώς. Αυτό είναι ο Νίκος. Να το σεμινάριο που έλεγα πριν σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις. Λοιπόν, θυμάσαι μια ανθρώπινη ιστορία, Παναγιώτη Λάλαζα, γύρω από τις ηχογραφήσεις όλο αυτού του. Δηλαδή, τι εικόνα έχεις από αυτές τις ηχογραφήσεις τις συγκεκριμένες? Κοίταξε, πάνε 10-12 χρόνια. Μακάρι να μπορούσα να τα ξαναέλεγα τώρα. Αυτό είναι που με τρώει εμένα. Κάθε έναν χρόνο που περνάει, ακούω άλλους τραγουδιστές, ακούω άλλους μουσικούς, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι όσο γίνεται. Όπως είναι ένα φρούτο που ξεκινάει άγουρα, ήμουν άγουρος εκεί. Δεν ήμουν έτοιμος για να παίξω με το Φιλιππίδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός όμως ήταν έτοιμος από την πρώτη μέρα. Γιατί είναι που την έχεις τη σφραγίδα από το Θεό, αν την έχεις κατάσαρκα ή αν την έχεις λίγο κάπου δίπλα. Πιο δίπλα. Λοιπόν, τέτρεμα, φαίνεται αυτό. Φαίνεται στα πρώτα τραγούδια, φαίνεται. Μέχρι να λυθώ λιγάκι, πάντα τον έλεγα κύριε Νίκο μέχρι χθες. Αυτός δεν με αφήνει να το λέω. Δηλαδή ο σεβασμός μου είναι μεγάλος, τρέμαν τα πόδια μου με αυτούς τους ανθρώπους. Και με τον Κώστα που είναι και αυτός μάστορας μεγάλος. Αυτά θυμάμαι. Μεγάλο δώρο ήταν για μένα. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσιούνη, ευχαριστώ την κυρία Φευρωνία που φρόντισε για τα κείμενα. Και ετοιμάζουμε και το επόμενο με τη Λευκοθέα, γιατί ήταν μικρούλα τότε. Ετοιμάζουμε Καθοδόν 2. Αυτή θα ήταν η ευχή μου, οπότε ουσιαστικά το επιβεβαιώνεις κιόλας. Μακάρι. Αυτά για τον Φιλιππίδη, μακάρι να του μοιάσουμε όλοι στο μικρό δαχτυλάκι. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Χτες το βράδυ, μόλις έχω προτείνει στον Παναγιώτη Λάλεζα αυτή την εκπομπή, αναγγέλλεται ο θάνατος του κορυφαίου δημοτικού τραγουδιστή της Ανατολικής Στερεάς, του Αντρέα Τσαούση. Ο Παναγιώτης μου στέλνει λοιπόν ευθύς αμέσως ένα μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε αντί για το δικό μας να ακουστεί ο Τσαούσης σήμερα? Το απάντησα ότι θέλω να προετοιμάσω λίγο περισσότερο την εκπομπή, ίσως και αύριο. Αλλά από την άλλη μεριά σκεφτόμουν κιόλας ότι τι καλύτερο αφιέρωμα στη μνήμη ενός τραγουδιστή που φεύγει πλήρης ημερών. Ο σεβασμός και η συνέχεια του ρεπερτορίου του με τον τρόπο των επόμενων. Κάπως έτσι δεν είναι, Παναγιώτη, κάπως έτσι δεν νιώθεις? Σεβασμός σε αυτούς τους λαθούς μαστόρους που μας παρέδωσαν αυτό τον δρόμο. Αυτοί άνοιξαν τον δρόμο και εμείς τον περπατάμε τώρα. Αυτοί πήραν τα γαλόνια τους σε πόλεμο. Εμείς τα παίρνουμε σε ειρήνη. Άλλος πόλεμος ίσως. Άλλος που πηγαίναν χωρίς μικρόφωνα στη δουλειά όλη νύχτα και την άλλη μέρα σε γλέντι το πρωί, το μεσημέρι, χωρίς ύπνο. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς τώρα τα έχουμε στρατηγός χωρίς να γίνει πόλεμος ποτέ. Είπαμε άλλη πόλεμη. Να πάρουμε τα χρόνια του. Να πάρουμε τα χρόνια του. Καλό ταξίδι Τσαούση. Μεγάλος τραγουδιστής. Παναγιώτη Λάλεζα, σε ρώτησα από πριν ποια ενότητα θα ήθελες να κλείσει την εκπομπή. Μου είπες για τον Τζακιτζή και τη Μικρά Ασία.
Θα σε ευχαριστήσω λοιπόν. Ομιλία, μακάρι να πούμε γρήγορα περισσότερα και από κοντά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ένα δώρο απόψε, έτσι αυτόν τον καιρό που και εμείς όλοι οι μουσικοί είμαστε μαραζωμένοι. Ήταν κάπου, είναι ωραίο να ακούς τώρα ένα δίσκο ολόκληρο δικό σου στην αέρα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Θοδόν λοιπόν, ταξίδι σε ήχους γνώριμους, Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο, Παναγιώτης Λάλεζας στο τραγούδι. Ενότητα Μικράς Ασίας για το τέλος, Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Κώστας Μουρελάς στον ήχο. Καλό βράδυ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.